είναι ότι οι άνεμοι αλλά και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού στην Κρήτη αυτές τις μέρες. Όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι και μάλιστα με βάση τις προβλέψεις θα συνεχιστεί και την ερχόμενη πέμπτη. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να διατηρούνται από νότιε διευθύνσει με την έντασή τους στις περισσότερες περιοχές να φτάνει τα 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Εξαίρεση όμω παρατηρείται σε κάποιε περιοχέ, κυρίω στα δυτικά των Χανίων, καθώ επίση και σε βόρειε περιοχέ τη Κρήτη, όπου οι νοτιάδε γίνονται και λειτουργούν ω καταβάτε, με αποτέλεσμα να ενισχύονται στα 5 και τοπικά 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αρκετά υψηλέ τιμέ, καθότι ξεκινάει η θερμή εισβολή τη ανώτερη ατμόσφαιρα, και έτσι, ενώ στι νότιε περιοχέ οι μέγιστε τιμέ θα φτάσουν κοντά στου 20 με 21 βαθμού Κελσίου, πάνω από του 22 προς του 23 βαθμού Κελσίου θα είναι οι θερμοκρασίε σε βόρειε περιοχέ του νησιού. Όπω τονίστηκε, οι νότιοι άνεμοι ευνοούν και τη μεταφορά αφρικανική κόνη στα νότια τη χώρα. Στο μεταξύ, πολλή προσοχή συνιστά η πυροσβεστική υπηρεσία σε όσου καίνε κλαδιά αυτή την περίοδο, ενώ θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλεία. Δεν καίμε μετά τι 12 το μεσημέρι. Και θα κάψουμε, αν θα θέλουμε να κάψουμε, θα πρέπει να κάψουμε μετά που θα υπάρχει υγρασία, μετά από μία φωτιά και πάντα θα είμαστε παρόν. Θα έχουμε περιματρικά καθαρισμένο το μέρο στο οποίο θα θέσουμε τη φωτιά. Και θα πρέπει να έχουμε σε σωρού μαζεμένου σιγά-σιγά τα υπολείμματα τα οποία θα τα καίμε. Όπω τονίστηκε, μόνο τι τελευταίε 48 ώρε έχουν σημειωθεί τρει αιστείε των ομοχανίων. Στι οποίε επενέβησαν άνδρε τη πυροσβεστική από τα Χανιά και από τι Βρύσε του Δήμου Αποκορώνου. Αλκιανό, είχαμε την Πέμπτη το απόγευμα, μία φωτιά γύρω στα 12 με 14 στρέμματα δασική αγροτοδοσία έκταση. Είχαμε σήμερα μία φωτιά στην περιοχή Φώκε, η οποία έχει κάψει τρία και Παρίσια. Ήταν βέβαια προαφήξεω τη περιοριστική, αλλά δεν σημαίνει ότι θα, αν είχαμε ανέμου εκείνη την ώρα, θα μπορούσε αυτή η φωτιά να επεκταθεί και να γίνει πολύ μεγαλύτερη. Καθώ επίση είχαμε και μια φωτιά στην περιοχή Ραμί, η οποία είναι στην ε, περιοχή ευθύνη ε, των Βυρσών. Παρά το γεγονό ότι δεν βρισκόμαστε σε αντιπυρική περίοδο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν διώκεται ποινικά ο υπέτειο πρόκληση πυρκαγιά, η οποία θα μπορούσε μάλιστα να προκαλέσει φθορέ σε ξένη περιουσία. Οι ποινές σε μια τέτοια περίπτωση φτάνουν από 20 μέρες έως και τα 2 χρόνια.